Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω βήμα προς βήμα πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο σχέδιο για εσάρπα. Είναι ένα πάρα πολύ φανταστικό σχέδιο, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και φούντες κάτω. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά και μην χάνετε από εδώ και πέρα τις πρεμιέρες στις οποίες σχολιάζουμε το κάθε βίντεο. Σας περιμένω να μιλήσουμε όταν θα ανέβει σαν πρεμιέρα και μοιραστείτε τα σχέδια με τις φίλες σας. Πάμε να το αρχίσουμε. Κορίτσια, έχω κάνει το ένα λουλούδι, πάμε μαζί να κάνουμε το δεύτερο. Θα πάρουμε την κλωστή την οποία δουλεύουμε και το αντίστοιχο βελονάκι το οποίο γράφει πάνω το κουβάρι σας. Θα κάνετε έναν κύκλο γύρω από το δάκτυλό σας, θα βάλετε μέσα το βελονάκι σας, θα τραβήξετε και θα κάνετε έναν κόμπο. Στη συνέχεια θα πάμε να κάνουμε 10 αλυσίδες, 1, 2, 3. Έκανα τις 10 αλυσίδες, την πρώτη αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό. Συνεχίζω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή και μέσα στον κύκλο μου θα κάνω ένα ποδαράκι. Συνολικά γύρω γύρω στον κύκλο μου θα πρέπει να έχω 32 ποδαράκια. Έχω κάνει 32 ποδαράκια, 1-2 στην κορφή της αλυσίδας μου, βάζω το βελονάκι, τραβάω να κλείσω με βουβό. Συνεχίζω τώρα να κάνω 5 αλυσίδες στον αέρα, 1-2, 3, 4 και 1-5, 3 φορές κυκλικά το βελονάκι μου, θα πάω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω μέσα στο βελονάκι, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη, δεύτερη και τρίτη θηλιά, την άλλη την κρατάω πάνω στο βελονάκι, 3 φορές πάλι, στο διπλανό ποδαράκι πατάω, τραβάω, κλείνω πρώτη θηλιά, δεύτερη και τρίτη, 3 φορές πάλι κυκλικά, ώστε με τον κυκλικό κορίτσα παίρνω την κλωστή μου πάντα. Στο διπλανό, τραβάω, κλείνω πρώτη θηλιά, δεύτερη και τρίτη, έχω 4 θηλιές πάνω στο βελονάκι, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, βλέπετε, και θα κάνω και 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, και τώρα θα περάσω από όλες μου τις τελευταίες θηλιές το βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω με ένα βουβό. Σχημάτισα ένα πίκο το οποίο το χρειάζομαι για να ενώσω επάνω τη μεγάλη λουρίδα καθώς και το άλλο μου λουλούδι. Τώρα, 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με ένα άρρηκτο. Και ό,τι έκανα εδώ κορίτσα θα το κάνω και στο δεύτερο, αλλά όταν θα φτάσω στο πίκο θα σας πω πώς θα συνεχίσουμε. Έφτασα στο σημείο το οποίο έχω 4 θηλιές πάνω στο βελονάκι. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί τώρα. 1-2 αλυσίδες και άλλη 1-3. Θα πάρω το άλλο μου λουλούδι, εδώ που έχω το πίκο, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου. Θα πάρω κλωστή και θα την περάσω μέσα από τις δύο μου θηλιές, κλείνοντας με ένα βουβό, κάνοντας 1-2-3 αλυσίδες και όπως έκανα μπήκα από τη μία μεριά και βγήκα απέναντι, θα το κάνω και τώρα ώστε να κλείσω με βουβό και να πάω να κάνω 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5 και θα φτάσω εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άρρηκτο και συνεχίζω τώρα με τον ίδιο τρόπο να κάνω και το άλλο μου ένωμα στο άλλο μου πέταλο.